Ελληνικά παραμύθια. Η μαγική γουλιά. Ο Ισαάκ Νιούτον, ένα όνομα συνδεδεμένο με την ευφυΐα, είχε γράψει στον τρίτο νόμο της κίνησης ότι «Για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση». Και παρότι αυτή η ιστορία είναι πριν την εποχή του Νιούτον, μας αποδεικνύει ότι αυτός ο νόμος εφαρμόζεται και στην καθημερινή ζωή. Έτσι, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας αρχίσουμε. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μικρή πόλη, ζούσε ένα πρόσφατα παντρεμένο ζευγάρι, η Αρίσα και ο Στίβεν, που ήταν εκείνη τη στιγμή το πιο ευτυχισμένο στην γη. Τουλάχιστον ήταν αυτό που έλεγαν μεταξύ τους. Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου, Αρίσα. Ναι, και εγώ εσένα, Στίβεν. Είμαστε το πιο χαρούμενο και καλύτερο ζευγάρι στον κόσμο. Ναι, φυσικά είμαστε. Αγάπη μου, είμαι σπίτι. Στίβεν, μου έλειψες πάρα πολύ. Και εσύ μου έλειψες. Άσε με να κάνω ένα μπάνιο και μετά θα φάμε, εντάξει? Στάσου, αγάπη μου, υποτίθεται ότι πρέπει να βάζεις τα παπούτσια σου στην παπουτσοθήκη. Με συγχωρείς. Δεν πειράζει, θα τα βάλω εγώ. Εσύ είναι ετοιμαστής για το δείπνο. Είσαι η καλύτερη. Αλήθεια. Ναι, και που λες, έγινε. Σοβαρά. Όλα πήγαιναν καλά στο κάστρο της αγάπης τους και το νεαρό ζευγάρι ήταν πολύ ευτυχισμένο. Τόσο ευτυχισμένο που αγνόησε τα σημάδια από τις μικρές διαφωνίες που ξεκίνησαν σιγά σιγά και ύπουλα να μπαίνουν στη σχέση τους. Οι μέρες έγιναν μήνες και οι μήνες έγιναν χρόνια. Και το κάποτε χαρούμενο ζευγάρι πλέον φιλονικούσε για το παραμικρό. Σου έχω πει να αφήνεις τα παπούτσια σου στην παπουτσοθήκη. Θα τα βάλω, το άκουσα. Να πάρω μια ανάσα, μόλις μπήκα σπίτι. Όχι να μην πάρεις. Πρέπει να προσέχω τα παπούτσια σου, να μαζεύω τα ρούχα σου, να καθαρίζω όλο το σπίτι και να έχω και σένα να μου φωνάζεις. Ω, για όνομα του Θεού, Αρίσα. Είχα μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά μου. Δεν έχω όρεξη για τσακωμούς πάλι. Ενώ νομίζεις πως εγώ έχω? Έχω κουραστεί να σε ακούω να γκρινιάζεις για τη δουλειά κάθε μέρα, ενώ θα πρέπει να φροντίζω για το παραμικρό στη ζωή σου. Μη το κάνεις. Ποτέ μου δεν το ζήτησα. Τώρα άσε με ήσυχο. Ναι, τόσο πικρός είχε καταντήσει ο κόσμος τους και καμιά φορά οι καυγάδες τους γινόντουσαν πάρα πολύ έντονοι. Το φαΐ έχει πολύ αλάτι σήμερα. Μια χαρά γεύση έχει. Ό,τι πεις. Μην μου λες εμένα ό,τι πω. Εάν δεν σου αρέσει, τότε να φτιάξεις εσύ κάτι να φάμε ή σταμάτα την κρίνια. Ω, μα για όνομα του Θεού! Δεν μπορώ να έχω ένα καλό φαΐ μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Δεν είσαι ο μόνος που δουλεύει εδώ. Δουλεύω και εγώ. Να κρατάς το σπίτι δεν είναι εύκολο. Και δηλαδή τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα? Να φάω αυτό το αλμυρό φαγητό? Αφού σου είπα δεν είναι αλμυρό. Και άμα δεν σου αρέσει, τότε να πας να μαγειρέψεις εσύ. Εντάξει. Τότε σπρώχνοντας το πιάτο, ο Στίβεν σηκώθηκε και έφυγε γρήγορα από το σπίτι. Και αυτό δεν είχε σταματημό. Κάθε μέρα όταν έρχονταν στο σπίτι από τη δουλειά τσακωνόντουσαν και η Αρίσα του μίλαγε σκληρά και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Σύντομα το ζευγάρι πλέον δεν κοιτάζονταν ούτε στα μάτια. Τότε κάποια μέρα η Αρίσα πήρε την κανάτα και πήγε στην πηγή να τη γεμίσει νερό. Ήταν πάρα πολύ δυστυχισμένη και τα μάτια της είχαν γεμίσει πικρά δάκρυα. Εκεί στην πηγή ήταν μια γριά γυναίκα που είχε πάει και αυτή για να πάρει νερό. Τότε κοίταξε την Αρίσα και ένιωσε άσχημα για αυτήν. Μα τι σου συμβαίνει, κορούλα μου? Γιατί κυλάνε τόσα δάκρυα στα όμορφα μαγουλά σου? Κλαίγοντας, η Αρίσα διηγήθηκε στη γυναίκα όλα όσα τη συνέβαιναν. Και αφού η γυναίκα την άκουσε, τότε πήρε την κανάτα και τη γέμισε στην πηγή. Πήγαινε σπίτι, κόρη μου. Κράτα αυτό το νερό στην κανάτα. Τη στιγμή που θα σου πει κάτι που θα σε νευριάσει, κράτα μια γουλιά από αυτό το νερό στο στόμα. Και δηλαδή, τι πρόκειται να συμβεί? Θα το μάθεις, κόρη μου. Θα το μάθεις. Η Αρίσα ευχαρίστησε τη γυναίκα και πήγε σπίτι. Το βράδυ, όταν η Αρίσα και ο Στίβεν κάθισαν για δείπνο, αυτός είπε: «Μιας και αύριο είναι Κυριακή, σκέφτομαι σοβαρά να βάψω τον φράχτη». «Να βάψεις τον φράχτη?
Δεν είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε στην αγορά αύριο. Μπορούμε να πάμε και το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να διαφωνείς με οτιδήποτε και να πω. Η Αρίσα ήταν έτοιμη να φωνάξει πάλι, αλλά δεν το έκανε. Γιατί θυμήθηκε αυτό που της είπε η γριά γυναίκα. Πήγε αμέσως στην κανάτα και γέμισε το στόμα της με νερό. Μα τι κάνεις? Θεέ μου, φέρεσαι πολύ περίεργα. Έχεις σημαντικά προβλήματα μαζί μου, σωστά? Δεν μπορώ καν να πω μία λέξη και εσύ αμέσως φωνάζεις και μουρλιάζεις. Δεν μπορώ καν να θυμηθώ την τελευταία φορά που είχαμε μία ήρεμη συζήτηση. Γιατί εσύ πάντα... Ο Στίβεν συνέχισε να φλιαρεί για λίγο ακόμα και μετά σταμάτησε και άρχισε να τρώει. Και όσο για την Αρίσα, ήταν χαρούμενη που μετά από καιρό πήγε στο κρεβάτι ήρεμη. Αυτό επαναλήφθηκε για τις επόμενες ημέρες και την στιγμή που ο Στίβεν πήγαινε να πει κάτι που θα την εκνεύριζε, πήγαινε και γέμιζε το στόμα της με νερό. Η σιωπή και η αλλαγή στη συμπεριφορά της Αρίσα έκαναν τον Στίβεν να καταλάβει γιατί όλα πήγαιναν λάθος. Του Στίβεν του έλειπε το πόσο χαρούμενη ήταν. Προς έκπληξη της Αρίσα, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν θετικά. Σήμερα είσαι πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ. Και εσύ είσαι πολύ όμορφο σήμερα. Μέχρι που χαμόγελα και γέλια άρχισαν να καθαρίζουν τη σχέση από τους τσακωμούς και τους καυγάδες. Α, το μαγικό νερό μου τελείωσε. Λοιπόν, δεν το χρειάζομαι πια. Αλλά άμα τσακωθούμε πάλι, ας γεμίσω καλύτερα την κανάτα για να είμαι σίγουρη. Έτσι την επόμενη μέρα πήγε στην πηγή, με την ελπίδα ότι θα έβρισκε εκεί την γριά γυναίκα που της έδωσε το μαγικό νερό. Τη βρήκε να είναι δίπλα στην πηγή και να γεμίζει την κανάτα της. Ω, κόρη μου, πάνε όλα καλά? Φαίνεσαι πολύ. Χαρούμενη να υποθέσω ότι η συνταγή μου λειτουργήσε. Ω, λειτουργήσε σαν να ήταν θαύμα. Πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω για όλα όσα έκανες για μένα? Είμαι και πάλι ευτυχισμένη. Ο άντρας μου και εγώ δεν μαλώνουμε πια και τα πράγματα είναι όπως παλιά όταν ήμασταν φρεσκοπαντρεμένοι. Χαίρομαι πολύ για σένα, κόρη μου. Ω, γιαγιά μου, δώσε μου σε παρακαλώ λίγο ακόμα από το μαγικό νερό. Το μαγικό νερό? Ναι. Καλό μου παιδί. Το νερό που έβαλες στην κανάτα σου δεν είναι άλλο παρά το ίδιο νερό της πηγής. Είναι το ίδιο νερό που παίρνεις κάθε μέρα για το σπίτι. Το μυστικό είναι αυτό. Όταν το στόμα σου είναι γεμάτο νερό, δεν μπορείς να απαντήσεις. Η διαμάχη δεν συνεχίζεται και σύντομα τελειώνει. Αυτός είναι ο λόγος που η ζωή σου είναι καλή και όχι άσχημη. Δεν υπάρχει μαγικό νερό. Πήγαινε σπίτι και όποτε πας να θυμώσεις με τον άντρα σου ή οποιοδήποτε άλλον, προσποιήσου ότι το στόμα σου έχει νερό και μην απαντάς. Αυτή είναι η αληθινή μαγεία. Να πας στο καλό, παιδάκι μου. Εσύ είσαι καταπληκτική, το ξέρεις. Η Αρίσα θυμόταν τη συμβουλή όλη της την ζωή και έζησε μια ευτυχισμένη ζωή. Και όταν έκανε τα δικά της παιδιά, είπε και σε αυτά το μεγάλο αυτό μυστικό. Γι' αυτόν τον λόγο οι πιο ήσυχοι άνθρωποι είναι συχνά και οι πιο ευτυχισμένοι. Δεν πρέπει να αφήνεις το θυμό σου να σε κυριεύει, γιατί ό,τι λες και ό,τι κάνεις έχει συνέπειες. Και όπως είχε γράψει ο Άιζακ Νιούτον στον τρίτο νόμο της κίνησης ότι «Για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση».